προσωρινή δικαίωση και μάλιστα με Ευρωπαϊκή Βούλα για τον Κάρλα Πουτς και άλλους δύο ομοειδιάτες του. Σύμφωνα με απόφαση του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άρση της Ευρωβουλευτικής Ασυλίας του Κάρλα Πουτς του Άντωνη Κομίν και της Κλάρα Πονσάτη αναστέλλεται προς το παρόν. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ασυλία μπορεί να καλύψει τους τρεις ανεξάρτητους καταλανούς ευρωβουλευτές μέχρι να ενσωματωθούν στην υπόθεση οι παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ολομέλεια τη Ευρωβουλή ήρε την ασυλία του στι 9 Μαρτίου με 400 ψήφου υπέρ και 248 κατά. Στην προσφυγή του, οι τρει υποστήριξαν πω η άρση τη ασυλία του θα του εκθέσει στον κίνδυνο του να συλληφθούν και να μην μπορέσουν να εκπροσωπήσουν του πολίτε μέχρι το πέρα τη θητεία του. Αναφέρουν μάλιστα ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν από τι γαλλικέ αρχέ αν παραστούν στη συνεδρίαση τη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία θα συνέλθει στο Στρασβούργο στι 7 Ιουνίου. Ο Κομίν και Πονσάτι διώκονται στην Ισπανία για απόσχηση σχετικά με το δημοψήφισμα Ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας το 2017, ενώ ειδικά ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας κατηγορείται και για κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Ο Πουτσδεμόν κάνει λόγο για μια ξεκάθαρη περίπτωση πολιτική δίωξη.